Την αγορά της Κομωτινής επισκέφθηκαν το πρωί οι τοπικοί άρχοντες. Τι τους ευχήθηκαν οι πολίτες. Την παραδοσιακή βασιλόπιτα έσπευσαν να αγοράσουν το πρωί οι κάτοικοι της Κομωτινής. Πού μπορούμε να συναντήσουμε τον Άγιο Βασίλη. Στο πυρετό του Τζόγου Ελαίο Πρωτοχρονιάς. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλή σας χρονιά. Εάν δεν ευχηθείς σήμερα, τι καλύτερο άραγε μπορείς να κάνεις για τον συνάνθρωπό σου. Αυτή την αρχή λοιπόν τήρησαν σήμερα το πρωί οι πολιτικοί άρχοντες αλλά και οι κοινωνικοί φορείς της περιοχής μας και έτσι αντάλλαξαν ευχές με τον κόσμο. Ευχές που ευχόμαστε στην κυριολεξία να πιάσουν τόπο. Παραμονή πρωτοχρονιά σήμερα και ειδικά αυτή τη μέρα, οι τοπικοί άρχοντες της Κομωτινής εγκαταλείπουν τα πολιτικά τους γραφεία και γίνονται ένα με τους απλούς πολίτες. Επισκέπτονται την αγορά της πόλης, ανταλλάσσουν ευχές με τον κόσμο και το κυριότερο, δίνουν σε όλους μας να καταλάβουμε, παραμερίζοντας τις πολιτικές τους αντιπαλότητες, ότι πέρα από κάθε πολιτική υπάρχει η ανθρώπινη αλληλεγγύη. Ιδιαίτερα ευαίσθητη στους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας, η πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Χρύσα Μανολιά, επισκέφτηκε σήμερα το πρωί τα ΚΑΠΗ του Δήμου Κομωτινής. Πώς αλλιώς θα σε βλέπουμε για να δώσουμε τις ευχές μας. Δεν είπα εγώ ότι πρωτοχρονιά θα έρθει η Χρύσα γιατί δεν μπορούσε τα Χριστούγεννα. Στις προτεραιότητες της σαν γυναίκα που ζει και δρά μέσα στην κοινωνία της Κομωτινής, η κυρία Μανολιά αγκάλιασε τους ηλικιωμένους βλέποντας το πρόσωπό τους την εμπειρία μιας ολόκληρης ζωής που γίνεται παράδειγμα για μας τους νεότερους. Μια καινούργια αρχή είναι μια καινούργια ελπίδα και η έναρξη καινούργιων αγώνων, καινούργιων κατακτήσεων, καινούργιων επιτυχιών. Εύχομαι ολόψυχα το 2003 να είναι για όλους τους συμπολίτες μας μια χρονιά γεμάτη ευτυχία, μια χρονιά που θα μπορούν να φτάσουν πιο κοντά στα όνειρά τους. Εύχομαι όλοι μαζί να αγωνιστούμε, να συνεχίσουμε τον αγώνα μας για ένα καλύτερο αύριο, για σχέσεις πιο δυνατές, για περισσότερη ομορφιά και ποιότητα γύρω μας και για λιγότερα προβλήματα που δυσκολεύουν τη ζωή μας. Εύχομαι ολόψυχα, κυλώντας αυτή η χρονιά, να αφήνει όλους τους συμπολίτες μας πιο χαρούμενους και πιο ικανοποιημένους και τον τόπο μας πιο δυνατό και πιο κοντά στις κατακτήσεις που δικαιούται. Χαρούμενος και ευτυχισμένος ο καινούριος χρόνος, γεμάτος υγεία και οικογενειακή ευτυχία. Χρόνια πολλά! Κάθε άλλο παρά εθιμοτυπικές ήταν σήμερα οι επισκέψεις του βουλευτή Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας, Ευρυπίδη Στυλιανίδη, στους εμπορικούς δρόμους της πόλης, στη Δημοτική Αγορά, αλλά και στα ΚΑΠΗ Κομωτινής. Αν και νεότερος ηλικιακά, σαν βουλευτής Ροδόπης ο κύριος Στυλιανίδης, είναι γεμάτος από το μήνυμα της αγάπης των εορτών και το μοιράζεται απλόχερα και με πολύ σεβασμό στους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας που το έχουν τόση ανάγκη αυτές τις μέρες. Ο χρόνος που φεύγει δεν ήταν και ο καλύτερος, άφησε να εννοηθεί ο κύριος Στυλιανίδης στις κατηδίαν επαφές που είχε σήμερα με τον εμπορικό κόσμο της Ροδόπης, τους κατοίκους γενικότερα, αλλά και τους ανθρώπους της δημοτικής αγοράς που φροντίζουν για το εορταστικό μας τραπέζι. Μόλις ολοκλήρωσα την καθιερωμένη επίσκεψη στην αγορά Ιάσμου, Σαπών και Κομωτινής προκειμένου να ευχηθώ για τις γιορτές. Με λύπη μου διαπιστώνω ότι τα προβλήματα στο νομό μας φέτος είναι ιδιαίτερα οξυμένα. Τα βαμβάκια είναι ακόμα αμάζευτα, με αποτέλεσμα η παραγωγή να αντιμετωπίζουν πάρα πολλά προβλήματα. Τα σκληρά στάρια είναι απλήρωτα
Και βέβαια η άσχημη οικονομική κατάσταση του αγροτικού κόσμου έχει άμεσες επιπτώσεις και στην εμπορική αγορά. Η εμπορική κίνηση είναι ιδιαίτερα σπασμένη. Πολλοί επαγγελματίες, και δεν θέλω να κινδυνολογήσω, πολλοί επαγγελματίες διαπιστώνουν ότι αυτές οι γιορτές ήταν οι πιο δύσκολες οικονομικά που έχουν αντιμετωπίσει τα τελευταία χρόνια. Και λυπάμαι ιδιαίτερα, διότι δεν μπορώ να καταλάβω τη λογική των κυβερνώντων, οι οποίοι ούτως ή άλλως κάποια στιγμή θα κληθούν να δώσουν τα χρήματα. Γιατί να μην τα δώσουν πριν τις γιορτές, για να μπορέσει να κινηθεί ολόκληρη η αγορά. Αυτό το θεωρώ απαράδεκτο και δεν ξέρω αν δηλώνει, αν θέλετε, κακή πρόθεση, εάν δηλώνει αδιαφορία ή προχειρότητα. Σε κάθε περίπτωση είναι κάτι που δεν πρέπει να επαναληφθεί. Εύχομαι η χρονιά που θα έρθει να μην είναι σαν τη χρονιά που φεύγει. Να είναι μια χρονιά δημιουργική, μια χρονιά επικοδομητική που θα τη χαρακτηρίσει η επιτυχία, η ειρήνη και η ευτυχία των πολιτών και αυτού του τόπου. Και εύχομαι τα επόμενα χρόνια η Ροδόπη και η Θράκη να αποκατασταθεί. Δηλαδή οι αδικίες που έχει υποστεί τόσα χρόνια να αποκατασταθούν και αυτές και οι κάτοικοι της να νιώθουν ισότιμοι Έλληνες πολίτες που μπορούν να απολαμβάνουν τα στοιχειώδη μιας καλής ποιότητας ζωής. Εορταστική ατμόσφαιρα επικρατούσε σήμερα και στο Δημαρχείο Κομωτινής, γεμάτη παιδικές φωνές και παιδικά χαμόγελα, αφού ο Δήμος διοργάνωσε μια χριστουγεννιάτικη παιδική γιορτή των στενών συνεργατών και των υπαλλήλων του Δήμου. Μοιράστηκαν δώρα στα παιδιά υπό τους ήχους χριστουγεννιάτικης μουσικής. Δώρο. Δώρο? Ναι. Από ποιος το έδωσε? Από Μπαμπατζικλής. Ποιος? Από Μπαμπατζικλής. Κύριος Μπαμπατζικλής. Ναι. Ο Δήμαρχος δηλαδή. Ναι. Έχεις να το ευχηθείς κάτι για σήμερα που σου έδωσε τόσο όμορφο δώρο? Τι? Μια δώρο δηλαδή. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Ναι. Να πας. Ναι. Πολύ. Ναι. Ο Δήμαρχος. Ευχαριστώ πολύ. Βιβλία του Δήμου Κομωτινής και του Συλλόγου των Δημοτικών Υπαλλήλων διοργανώθηκε όπως κάθε χρόνο η ετήσια πρωτοχρονιάτικη γιορτή. Σε αυτήν κλήθηκαν όλοι οι θεσμικοί παράγοντες, οι συνάδελφοι δημοτικοί σύμβουλοι και οι γνωστοί και συγγενείς των Δημοτικών Υπαλλήλων. Ήταν μια πολύ όμορφη γιορτή όπου τα παιδιά των Δημοτικών Υπαλλήλων απήγγειλαν ποιήματα, ανταλλάξαμε ευχές και μέσα σε πνεύμα αγάπης και φιλίας, όπου διάχυτη ήταν η αισιοδοξία για το 2003, έκλεισε η γιορτή μας. Όσον αφορά τις ευχές, εύχομαι στο λαό της Κομωτινής για το 2003 υγεία, ευτυχία και εκπλήρωση κάθε επιθυμίας του. Ακόμη να τον διαβεβαιώσω ότι τόσο εγώ όσο και το Δημοτικό Συμβούλιο θα εργαστούμε για να γίνει το όραμα της ανάπτυξης της Κομωτινής πραγματικότητα. Να τους ευχηθώ ακόμη η πολύπαθη ειρήνη που δοκιμάζεται για μια ακόμη φορά στο Ιράκ, να μην πλησιάσει το σπίτι μας, αλλά και τον καλό να αγωνιστεί μαζί μας στην ένταξη πραγμάτων που επιχειρεί η Pax Americana και ο αμερικάνικος υπεριαλισμός γενικότερα, να μην είμαστε εμείς τα πράγματα. Για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, να τους διαβεβαιώσω ότι σε συνεργασία με την Ομαρχία και την Περιφέρεια και την κυβέρνησή μας θα κάνουμε τα δύνατα δυνατά μέσα στο 2003 αυτά που τους υποσχεθήκαμε όσον αφορά έργα υποδομής ή μεταστέγαση της γειτονιάς Τέρμα Ανδριανοπόλεως να γίνουν πραγματικότητα. Το ενδιαφέρον μας, το μέλημά μας, το πρώτο μέλημά μας για τη νέα χρονιά θα είναι σίγουρα αυτή, χωρίς να υποστήλουμε τη σημεία μας όσον αφορά στις ανάγκες που αντιμετωπίζει και ο υπόλοιπος λαός. Όσον αφορά τις άλλες τάξεις της περιοχής μας και γενικότερα της Ελλάδας. Αγώνας, αγώνας, αγώνας. Τις ευχές του για ευημερία και ποιοτική ανάπτυξη έδωσε σήμερα το πρωί στους κατοίκους του νομού Ροδόπης ο νέος νομάρχης Άρης Γιαννακίδης. Είχε μια πάρα πολύ όμορφη και συγκινητική εκδήλωση οι εργαζόμενοι στο Δήμο Κομωτινής για τα μικρά παιδιά, για τα παιδιά που εργάζονται στο Δήμο. Η παρουσία μου είπα ότι ήταν και ουσιαστική αλλά και σημειολογική. Έδωσα ένα μήνυμα στα παιδιά ότι εμείς οι μεγάλοι και αυτοί που έχουν υπομειστεί θεσμικές ευθύνες θα πράξουμε το παν για να μεγαλώσει ένα περιβάλλον αρμονικό, ειρηνικό, συμβιωτικό,
χωρίς πίνες, χωρίς αποκλεισμένους ανθρώπους. Και ακούσαμε και τις ευχές των παιδιών, νιώσαμε και εμείς μικρά παιδιά. Ήταν κάτι πάρα πολύ ανθρώπινο. Θέλω να διαβεβαιώσω όλους τους ανθρώπους, σε όλους τους ροδοπίτες, ότι σε κάθε πονημένη ψυχή, ότι η πόρτα της καρδιάς μου αλλά και του γραφείου μου θα είναι ανοιχτή. Θα υπάρχει προσβασιμότητα και προσπελασιμότητα στο γραφείο μου. Να τους πω ότι θα κάνω το παν για να ζήσουμε ειρηνικά, αγαπημένα, και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε τη Ροδόπη μας από ό,τι πολύ καλύτερη από ό,τι ήταν χθες. Ολοκληρώνοντας την επίσκεψή του στην αγορά της Κομωτινής, ο εκπρόσωπος της αντιπολίτευσης Μιχάλης Αθανασιάδης εξέφρασε εκτός από τις ευχές του και τη δυσαρέσκειά του για τον τρόπο αντιμετώπισης των προβλημάτων του εμπορικού και αγροτικού κόσμου από την κυβέρνηση. Πρέπει να βγούμε και στις υπηρεσίες για να δούμε και τους ανθρώπους των υπηρεσιών, όπως επίσης και τους ανθρώπους, τους απόμαχους της ζωής. Χθες είχαμε βγει και κάναμε επίσκεψη στις υπηρεσίες της αστυνομίας, στην αστυνομική διεύθυνση και στην αστυνομική επιθεώρηση. Συνομιλήσαμε μαζί με τους αστυνομικούς, οι οποίοι αυτές τις ημέρες ιδιαίτερα βρίσκονται κυριολεκτικά στο πόδι και καταβάλουν τις καλύτερες δυνατές προσπάθειες για μας. Νομίζω πως ήταν χρέος τιμής να τους επισκεφθούμε και να τους ευχηθούμε χρόνια πολλά, γιατί καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Βγήκαμε σήμερα έξω στην αγορά για να χαιρετήσουμε τον κόσμο της αγοράς. Βέβαια, από τη μια χαιρετούσαμε τον κόσμο και από την άλλη αισθανόμασταν το μεγάλο πρόβλημα που έχει η αγορά. Αυτό που είδαμε είναι ότι η κατάσταση έξω στην αγορά είναι πλήρως απογοητευτική. Όχι μόνο κλειστά μαγαζιά, αλλά είδαμε και αυτά τα οποία ήταν ανοιχτά να μην έχουν κόσμο μέσα. Η κίνηση η οποία υπήρχε σήμερα στην αγορά δεν έμοιαζε ούτε για κίνηση καθημερινής ημέρας. Αυτό σημαίνει πως θα πρέπει ορισμένα πράγματα να τα δούμε και να τα αναθεωρήσουμε για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε προοπτική για τον τόπο και για την κοινωνία. Δεν μπορούμε αυτά να τα αφήνουμε έτσι, όταν υπάρχει μια αγορά η οποία στενάζει στην κυριολεξία, όταν ιδιαίτερα οι επαγγελματίες της περιοχής μας στενάζουν, και θα πρέπει το πρόβλημα αυτό να το συναρτήσουμε και με το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες της περιοχής μας, και θα πρέπει να σκεφτούμε και αυτό το πρόβλημα. Υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι της περιοχής μας, οι αγρότες, οι οποίοι δεν έχουν χρήματα αυτή την εποχή για να κάνουν Χριστούγεννα και να κάνουν Πρωτοχρονιά, τέτοιες μέρες Άγιες. Και αυτό αντανακλάται και στην κίνηση της αγοράς. Και το είδαμε, το ζήσαμε. Για πρώτη χρονιά είδαμε μια τόσο φτωχή σε κίνηση. Με φόντο τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων του οικισμού Τέρμα Ανδριανουπόλεως, εξέφρασε τις ευχές του και ο Γενικός Γραμματέας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Άρης Παπαδόπουλος. Ο κύριος Γενικός αναφέρθηκε επίσης και στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο αγροτικός πληθυσμός, διαβεβαιώνοντάς τον ότι η περιφέρεια, καθώς επίσης και οι υπόλοιποι τοπικοί άρχοντες, θα δώσουν λύσεις στα προβλήματά τους. Να πω χρόνια πολλά στο κανάλι σας, σε όλους τους εργαζόμενους στο κανάλι, σε όλους τους πολίτες της Κομωτινής της Ροδόπης, της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Θα επέκτηνα αυτό και θα έλεγα τις ευχές μου για όλους τους Έλληνες, εντός του λαδικού χώρου αλλά και του ελληνισμού που είναι σε όλο τον κόσμο, και είναι πολύ ο ελληνισμός εκτός του κόσμου, εκτός της Ελλάδος, και να ευχηθώ το 2003 να είναι καλύτερο για όλους, για αυτούς οι οποίοι υποφέρουν σε όλο τον πλανήτη, για την περιοχή μας, τα Βαλκάνια, στην ευρύτερη περιοχή να υπάρχει συνεργασία, ειρήνη, φιλία, ανάπτυξη, ευημερία, απασχόληση, κοινωνική φροντίδα, και βέβαια για την Ελλάδα μας να πετύχει τους στόχους της, τους επόμενους στόχους που ακολουθούν μια πορεία, θα έλεγα, νοδική για την Ελλάδα μας, για μια έτσι ισχυρή και κοινωνικά δική Ελλάδα, και την περιφέρειά μας να ευχηθώ. Και όταν περιφέρεια μας αναφέρουμε στον κάθε πολίτη, να πάρει ένα γρηγότερο ρυθμό ανάπτυξης, να πετύχουμε το όραμά μας, που είναι ένα όραμα να γίνει αυτή η περιοχή το κέντρο της ευρύτερης συνεργασίας και ανάπτυξης στην περιοχή της Ανατολικής Περιβάσης του Βαλκανίου και των παραφυξηνών χώρων, να υπάρξει μεγαλύτερη κοινωνική φροντίδα, ιδιαίτερα για τις κοινωνικές ομάδες και τα άτομα που έχουν ανάγκη μεγαλύτερης φροντίδας, δυσκολεύονται για διάφορους λόγους, και βέβαια για τον κάθε έναν, και ιδιαίτερα για τους νέους και τις νέες, να έχουν καλύτερες επιτυχίες στους στόχους τους, που είναι είτε είναι επαγγελματική, είτε είναι εργασία δηλαδή, είτε είναι επιστημονική, σπουδές, και βέβαια κάθε προσωπική και οικογενειακή επιτυχία και ευτυχία.
Ναι, τον ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Γενικό. Χρόνια του πολλά, καλή χρονιά. Αυτό εγώ το είχα πιστέψει με όλη την καρδιά ότι θα μας είχε βοηθήσει ο κύριος Γενικός και το κάνει. Μάλιστα. Αυτό. Καταρχήν έχουμε χρόνια πέρα σε όλο τον κόσμο και στο γενικό μας, εδώ στην Κομωτινή. Εμείς πιστέψαμε από τότε που πάτησε πόδι στη γειτονιά μας, με όλη μας τη καρδιά, πιστέψαμε το όνειρό μας θα πραγματοποιηθεί. Ένας από τους πολλούς ρόλους που έχουν οι πολιτικοί είναι να λένε πολλά και συγχρόνως να εύχονται πολλά περισσότερα. Πάμε να δούμε τώρα τι έχει να ευχηθεί ωστόσο ο λαός τους πολιτικούς με το δικό του ξεχωριστό τρόπο, ζητώντας από αυτούς περισσότερη σύναση αλλά και πιο όρημη σκέψη. Δεν πάμε καθόλου καλά να μου, με τίποτα. Όχι, με τα χωράφια μου, με τα βαμπάκια μου, με τίποτα. Τι έχετε να τους πείτε? Τι να τους πούμε, καλά να περάσουν για να μας προσέξουν εδώ πέρα. Τους αγρότες. Να προσέξουν τους αγρότες. Είναι σε κατάρρευση. Ναι. Τα βαμπάκια. Αυτό. Τους εύχομαι καλή υγεία, καλή χρονιά, καλή πρόοδο. Άλλα μας θυμάται. Είναι καλά και να σκέφτονται πιο σωστά από ό,τι σκέφτονται. Εύχομαι να έχουν καλύτερα μυαλά για να δημιουργήσουν καλύτερα πράγματα για την Ελλάδα. Πάνω απ' όλα τους εύχομαι υγεία και κατά δεύτερον τους εύχομαι καλά μυαλά. Να μπαίνω συχνότερα στη θέση του απλού πολίτη. Πολιτικούς. Μια ευχή για τους πολιτικούς. Να προσέχουν πιο καλά τον κόσμο να μην, και ειδικά αυτός που είναι στο μεροκάματο. Τίποτα άλλο. Να συνέλθουν, να βάλουν μυαλό. Να συνέλθει αυτός ο τόπος κάποτε και να αυτή η μούλα που υπάρχει κάποτε να σταματήσει. Να τους χαιρόμαστε, να μας τα λένε καλά και εμείς να τα ακούμε και να περνάμε και εμείς καλά κοντά σε αυτούς. Να βάλουν μυαλό, να κάνουν καλές δουλειές, να το συνειδητοποιήσουν ότι ο λαός πρέπει να ζήσει καλά, να αφήσουν τις πατάλες και αυτά. Τι ευχή να τους κάνω? Η ευχή αυτών είναι να κάνουν ένα καλό κράτος και μια καλή κοινωνία. Είναι καλά και να έχουν λοιπόν περισσότερο μυαλό στο κεφάλι τους. Λίγο μυαλό να βάλουν δεν κάνει κακό και τι να είναι καλά. Ο Άγιος Βασίλης έρχεται πάντα φορτωμένος με δώρα και πολλές ευχές για το 2003. Πρώτα απ' όλους φυσικά απευθύνεται στα μικρά παιδιά που έχουν ανάγκη να βιώσουν την όμορφη ιστορία του αλλά και τα πολλά παραμύθια που το συνοδεύουν πάντα και παντού. Η πιο χαρούμενη νύχτα των παιδιών είναι το βράδυ της πρωτοχρονιάς. Κοιμούνται γλυκά και ήσυχα γιατί ξέρουν ότι όταν ξυπνήσουν την επόμενη μέρα ο Άι Βασίλης θα έχει φροντίσει να λάμψει το χαμόγελο στα προσωπάκια τους όταν αντικρίσουν το πρωί κάτω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο το δώρο που του ζήτησαν να φέρει στο γραμματάκι που του έστειλαν. Προς Άι Βασίλη, οδός Ταράνδων 31, ταχυδρομικός κώδικας 31-12-02. Αγαπημένε μου Άι Βασίλη, σου γράφω και φέτος το καθιερωμένο γραμματάκι μου για ακόμα μια φορά. Ελπίζω να είσαι καλά και να μην ξεχάσεις το ραντεβού μας το βράδυ της παραμονής της πρωτοχρονιάς στις 12 ακριβώς. Όταν έρθεις, εγώ θα κοιμάμαι, δεν θα σε δω, γι' αυτό θα σου γράψω στο γράμμα μου κάτι. Θα ήθελα να σου ζητήσω να μου φέρεις μια μεγάλη κούκλα και στη μαμά και στον μπαμπά μια κούνια για να βάλουν μέσα ένα μωρό. Γιατί ξέρεις, Άι Βασίλη μου, του χρόνου θα έχω αδερφάκι και δεν θα είμαι μόνη μου. Σ' αγαπώ πολύ καλέ μου Άι Βασίλη. Να ξέρεις ότι όταν έρθεις πάνω στο τραπέζι θα υπάρχει ένα κομμάτι βασιλόπιτα και ένα ποτήρι κρασί. Να κάτσεις να φας γιατί σίγουρα θα πεινάς μετά από τόσο ταξίδι. Σ' αγαπώ πολύ πολύ. Θα σου γράψω του χρόνου πάλι. Πολλά φυλάκια. Ιστερόγραφο. Να προσέχεις όπως θα κατεβαίνεις από την καμινάδα. Όταν έρθεις εγώ θα κοιμάμαι. Δεν θα είμαι εδώ. Έτσι λέει το γραμματάκι του μικρού παιδιού. Κι όμως τώρα μπορείτε να τον δείτε και να σας δώσει ο ίδιος τα δώρα που του ζητήσατε. Θα μπορείτε να τον σφίξετε στην αγκαλιά σας που τόσο πολύ τον αγαπάτε. Πώς? Θα επιβεβαστείτε σε ένα κίτρινο τρένο, το οποίο μεταφέρει μόνο παιδιά. Ταξιδεύοντας θα φτάσετε σε ένα πανέμορφο και γραφικό χωριό, το Ακόντισμα, της Νέας Καρβάλης, του νομού Καβάλας. Εκεί θα βρείτε ένα μονοπάτι που οδηγεί σε μια σπηλιά. Μη φοβηθείτε, η σπηλιά είναι φωτισμένη και μέσα υπάρχει εικόνα της Παναγίας που θα σας προστατεύει. Φτάνοντας στην άκρη της σπηλιάς, θα δείτε το όνειρό σας να γίνεται πραγματικότητα. Από την Κομωτινή, καλώς ορίσατε λοιπόν. Θέλω να σας πω ότι είμαστε μια πολύ μεγάλη οικογένεια
Με λένε Άγιο Βασιλιάς, το πούμε έτσι. Λοιπόν, ο πατέρας μου ήταν μαυροθαλασσίτης και η μητέρα μου ήταν Καπαδοκύρα. Λοιπόν, είμαστε μια οικογένεια περίπου 10 παιδιά. Μεταξύ αυτών και εγώ. Ήμουνα ο πιο μικρός και ο πιο φιλάστενος, δηλαδή κατακτικός, αρρωστιάρης. Παρ' όλα αυτά όμως, το μερίδιό μου, δηλαδή τη μεγάλη μου περιουσία, γιατί το όντι πλούσιος, τα μοίρασα όλα στους στόχους ό,τι είχα και δεν είχα. Πώς σε λένε? Μανώλη. Πού είσαι να Μανώλη εσύ τώρα? Στον Άγιο Βασίλη. Τι είδες εκεί πέρα μέσα? Είδα... Σ' άρεσε το Άγιο Βασίλη που είδες? Ναι. Τι σ' αρέσει πιο πολύ ο Βασίλης που βλέπεις τηλεόραση? Πιο πολύ ποιος Άγιο Βασίλης αρέσει? Αυτός εδώ. Τι σε έδωσε, έδωσε για δωράκι? Σε έδωσε το τσουρεκάκι? Μέντε μας κάτι πάντα. Άγιο σου πολλά. Σε λίγο όλοι οι χριστιανοί στην Ελλάδα και ευχόμαστε πραγματικά όλοι, από κανένα σπίτι να μην λείπει η Βασιλόπιτα τουλάχιστον, όλοι οι χριστιανοί λοιπόν στην Ελλάδα θα κόψουν στα σπίτια τους την πρωτοχρονιάτικη Βασιλόπιτα και θα υποδεχτούν έτσι το νέο χρόνο. Πόσοι από εμάς όμως ξέρουμε τη μικρή ιστορία της Βασιλόπιτας που έχει τις ρίζες της στα ελληνικά έθιμα και τις ελληνικές παραδόσεις? Εάν δεν σταυρώσουμε και κόψουμε τη Βασιλόπιτα την πρωτοχρονιά, κάτι δεν θα πάει καλά, λένε τα δεδομένα της παράδοσής μας. Έτσι, για να ξορκίσουμε το κακό του προηγούμενου χρόνου και να καλωσορίσουμε αισιόδοξα το νέο χρόνο, όλοι οι ροδοπίτες επισκέφτηκαν σαν αγοραστές μιας λαχταριστής και φρέσκας βασιλόπιτας τους παραδοσιακούς φούρνους και τα μοντέρνα ζαχαροπλαστεία. Ας ακούσουμε όμως λίγα λόγια για την ιστορία της Βασιλόπιτας, έτσι όπως μας τη διηγήθηκε μια κάτοικος της Κομωτινής. Η Βασιλόπιτα είναι ένα έθιμο, θα έρθει ο Άγιος Βασίλης, πρέπει να έχουμε και εμείς να προσφέρουμε κάτι, θα κόψουμε τη Βασιλόπιτα και μετά πρωί-πρωί, χωρίς να μας δει κανένας, θα πάρουμε ένα κομμάτι, θα το βάλουμε στο πηγάδι, όπου περνάμε, τότε ήταν πηγάδι, περνάμε νερό με το σχοινί, τραβούσαμε τον κουβά, χωρίς να μας δει κανένας. Και ο Άγιος Βασίλης θα περάσει να δει όντως, μ' άφησαν και εμένα μερίδα. Και από εκεί και πέρα θα πάρουμε και νερό να λουστούμε τα μαλλιά μας. Και ήταν καλό αυτό, έτσι τα έχω ακουστά εγώ. Και μετά κόβαμε τη Βασιλόπιτα, χωρίζαμε το Άγιο Βασίλη. Σε ποιο μέρος της Ελλάδας γινόταν αυτό? Εγώ είμαι από το Κιζαριέννη Μαθρέμα και γεννήθηκα, πέρα από τα Σάπας. Αλλά από την πατρίδα πως ήρθαν η γιαγιά μου, η μάνα μου, από τη μάνα της, και από εκεί τα έχουν και αυτοί ακουστά, τα μάθαμε και εμείς. Και αυτή είναι η Βασιλόπιτα του, η ιστορία της Βασιλόπιτας, και έβραζαν και την σαν αύριο παραμονή, καλαμπόκια, ρεβίθια και φασόλια, και έκανανε τις παραμονή στο φαγητό για το Αγίου Βασιλείου. Έκαναμε και αυτό. Και πρωί πήγαιναν και έδιναν από μια χούφτα όλα τα ζώα. Ήτανε καλό για τα ζώα. Ποιοι να είναι άραγε, κυρίες και κύριοι, οι πιο τυχεροί άνθρωποι σε αυτόν τον πλανήτη, σε αυτόν τον κόσμο? Αυτοί που κερδίζουν στην αγάπη ή αυτοί που κερδίζουν στα λαχεία και στα τυχερά παιχνίδια? Σίγουρα ο καθένας από εμάς ξέρει πολύ καλύτερα για τον εαυτό του και έτσι προκαλεί τη δική του τύχη. Άλλοτε τον ακουμπά, άλλοτε του δίνεται απλόχερα και άλλοτε τον έχει δυστυχώς στο περίμενε και θα δούμε. Τζογαδόροι έχουν γίνει οι περισσότεροι Έλληνες, μιας και το πνεύμα των ημερών το επιβάλλει, προκαλώντας την τύχη τους σε τυχερά παιχνίδια. Τα σκύπτρα στα παιχνίδια της τύχης συνεχίζει να διατηρεί το πιο δημοφιλές παιχνίδι, το Πάμε Στοίχημα. Ενώ σύμφωνα με άλλα στοιχεία του ΟΠΑΠ, μόνο για την αγορά του κρατικού πρωτοχρονιάτικου λαχείου δαπανήθηκαν περί τα 42 εκατομμύρια ευρώ. Ποσό αυξημένο κατά 15% σε σχέση με πέρσι. Εν τω μεταξύ, αυξημένη κατά 5,41% ήταν η συμμετοχή των πολιτών στα τυχερά παιχνίδια. Ό,τι και αν παίξατε, ό,τι και αν συνεχίζετε να παίζετε, καλή σας τύχη. Οι Έλληνες είναι από φύση τους άνθρωποι που τζογάρουν πάρα πολύ και τζογάρουν σε όλων των ειδών τα παιχνίδια. Προτιμούν τα κλασικά λαχεία ή προτιμούν τα καινούργια παιχνίδια? Οι παλαιότεροι τα κλασικά. Οι νεότεροι παίζουν τα πάντα.
Μια και αναφερθήκατε στους νεότερους και παλαιότερους, για πέστε μας, παίζουν περισσότερο οι νέοι ή οι μεγαλύτεροι, και παίζουν περισσότερο γυναίκες ή άντρες? Οι νέοι παίζουν όσοι επιτοπλίστουν περισσότερο, κυρίως στοίχημα, τζόκερ λότο, και οι γυρεότεροι παίρνουν ελαχεία. Πώς πάει η κίνηση αυτές τις μέρες, είναι μεγαλύτερη? Είναι ανεβασμένη. Γιατί όλοι έχουν να αποθέσει τις ελπίδες τους στο να κερδίσουν κάποια ποσά και παίζουν συνέχεια. Υπάρχει μια μεγάλη κίνηση τα τελευταία χρόνια και ανοίγουν πολλά μαγαζιά, έτσι δεν είναι, για να τζογάρουν οι Έλληνες. Πού μπορεί να οφείλεται αυτό, εσείς τι πιστεύετε? Λένε κάποιοι ότι οφείλεται στην οικονομική ανέχεια, ίσως και στις άδειες τσέπες. Θα συμφωνήσω με αυτή την άποψη. Γι' αυτό και οι περισσότεροι συνεχίζουν να παίζουν. Περισσότεροι μάλλον συμφωνείτε μαζί μας. Λοιπόν, ό,τι και αν παίζετε, όπως και αν παίζετε, καλή σας νύχτα, καλή τύχη και ένα ευτυχισμένο 2003 από όλους όσους εργάστηκαν για το απόψινό τελευταίο δελτίο ειδήσεων στο Art Channel για το 2002. Καλή νύχτα σας.